Εκπρομή! Εγώ θα κάτω μπροστά! Σέχνα το μικρέ! Αμανδρέλια, τι κουβαλάς μέσα σε αυτή την τσάντα, πέτρες έχεις! Τα βιβλία σου. Δεν με πείτε, δεν το διαβάζει συνέχεια, αγάπη μου. Να παίξει και λίγο. Όχι πάνω από ένα βιβλίο την ημέρα. Έλα, έλα, Μαρίνα. Πού θα πα εσύ, Πού πάει εκδρομή. Εκδρομή θα πα. Είστε σίγουροι ότι δεν θε να είσαι μαζί. Δεν γίνεται. Έχω και τη μέση μου, έχω και άπειρες δουλειές. Άπειρες. Καλά, άντε, γεια. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σας απαντήσει καν οι πιλάτες. Ακολουθήσει χαλαρωτικό μασάζ, το κατόπι. Περιποίηση προσώπου και αποτρίχωση. Μην αφήσετε μήνυμα, είναι μάταιο. Πιπ! Καλημέρα. Βρέθηκε πτώμα σε παραλία της Αναβίσου. Στη θάλασσα? Wow! Εκδρομή! Καλημέρα! Ωραία μέρα σήμερα, ε! Καλά, όχι αυτό εννοείται. Άργησες, Μουρική. Λοιπόν, Αντρέας Φραγκιάς, 32 ετών, εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ. Το βρήκα τα παιδιά το πρωί. Επέπλεε στο νερό. Κρεμουλά, σου βάλω λίγο αντιλιακό. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έχουμε αιτία θανάτου. Ναι. Το τραύμα στο κεφάλι είναι βαθύ. Μπορεί να πέθανε από αυτό. Ή μπορεί να χτύπησε στη θάλασσα και να πνίγηκε. Μετά την νεκροψία θα ξέρω αν υπάρχει νερό στους πνεύμονες. Υπάρχει περίπτωση να ήταν ατύχημα. Θα μπορούσε, αν πνίγηκε. Διαφορετικά μιλάμε για άγγλημα. Μήπως τα σημάδια γίνανε από τη σανιδά. Ναι, θα μπορούσε. Είχε αέρα χθες. Μπορεί να τον παρέσυρε κάποιο κύμα και να πνίγηκε. Επίσης υπάρχουν κοιλίδες αίματος πάνω στη σανίδα. Θα πρέπει να αλλάξουμε το DNA. Έγκλημα είναι, ρε παιδιά. Κανένας δεν θα κάνει αυτούς τους κόμπους. Αυτά μόνο άσχετος θα κάνει, ερασιτέχνης. Πρέπει να δούμε τις τοξικολογικές. Μπορεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ ή κάτι άλλο. Ωραία. Μήπως τώρα εμείς να πάμε να καταναλώσουμε κάνα ψαράκι ή κάνα χταποδάκι, ε. Μου άνοιξε η όρεξη με τον καθαρό τον αέρα. Δεν κάνεις και καμιά βουτιά, βρε Μουρίκη. Βουτιά, ε. Ναι. Δεν νομίζω, θα κάνει κρύο. Πάω λίγο να ξαπλώσω προς τα εκεί, να ρουφήξω λίγο βιταμίνη D, γιατί έχω έλλειψη. Εκεί θα είμαι, στα φύκια. Γεια. Τι κάνει? Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μη δίνει σημασία. Τι έκανες εσύ εδώ? Μου αρέσει να έρχομαι στη θάλασσα αργά το βράδυ. Χαλαρώνω μετά τη δουλειά. Ήσουνα μόνος? Ναι. Μήπως είδες το θύμα, έκανε σερφ? Δεν ξέρω. Συνήθως με παίρνει ο ύπνος και ξυπνάω το πρωί με τον ήλιο. Όταν ήρθα βέβαια είδα κάποιον να μπαίνει στη σχολή. Τι ώρα περίπου? Κατά τις 3:30. Τον είδες καλά? Αρκετά καλά. Έχουμε κάτι? Ο Θωμάς από εδώ πέρα είδε κάποιον να μπαίνει σε σχολή αργά το βράδυ.
Μπορείς να τον περιγράψεις? Νομίζω ναι. Ωραία. Πηγαίνετε στο γραφείο γρήγορα να φτιάξετε το σκίτσο του. Καλά. Μουρίκη, περνάς ωραία. Uh-huh. Αυτό έχει σημασία. Τι? Μη μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις. Ο Διογέννης το είπε, μέσα από το πιθάρι. Έλα. Δεν θα δουλέψουμε σήμερα, έτσι. Ορίστε, έχουμε κάτι. Αυτό εδώ. Η υπογεία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μην εδώ εσύ. Δεν σου είπα να περιμένεις έξω. Γιατί επιμένεις να μην ακούσω? Και εσύ γιατί επιμένεις να μου το λες? Αφού βλέπεις ότι δεν ακούω. Ωραία, εδώ έγινε χαμός. Κάποιοι πλακωθήκανε πολύ χοντρά, ε. Γάντια, Μουρική. Δεν ακουμπάω τίποτα, καλέ. Εδώ έχει αίμα. Το θύμα χτυπήθηκε εδώ. Μπορεί και να σκοτώθηκε εδώ. Και γιατί τον μετέφεραν έξω? Για τον ίδιο λόγο που γράψανε κιόλας. Για να το δει ο κόσμος. Έλα, Γιάννη. Στείλε τη σήμανση στη σχολή. Έχουμε σκηνή εγκλήματος. Γρήγορα, ευχαριστώ. Αντρέα, είσαι εδώ. Μην προχωράτε άλλο, παρακαλώ. Υπαστινόμος Αργύρης Καλατζής. Εγώ τι είμαι, ορατή. Και η κυρία Μουρίκη, σύμβουλος. Δουλεύετε εδώ? Ναι, τι συμβαίνει? Ο Αντρέας πού είναι? Είμαι εδώ από τον... από τον Νοέμβριο. Ο Αντρέας είχε τραυματιστεί στο χέρι και δεν... δεν μπορούσε να κάνει τα μαθήματα. Ήρθα να τον βοηθήσω για λίγο, αλλά είχε αρκετή δουλειά και τελικά έμεινα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ποιος θα μπορούσε να τον σκοτώσει? Όλοι τον αγαπούσανε. Με συγχωρείτε, αλλά όχι όλοι. Είδατε τι γράψαν έξω? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν βγάζει νόημα. Μήπως εσείς παρατηρήσατε κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά, κάποιο περίεργο άγγιγμα προς κάποιον από τους μαθητές του, τους ανήλικους εννοώ? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε, ο Αντρέας δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Έχει αναλάβει τη σχολή εδώ και 2 χρόνια, δεν θα είχε ακουστεί κάτι. Οι μαθητές του τον αγαπούσαν. Κι εσείς, τον αγαπούσατε κι εσείς? Και δεν εννοώ ως συνάδελφο. Ναι, είχα αισθήματα για εκείνον. Αλλά δεν ήταν αμοιβαία. Υπήρχε κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Δεν την είχα δει, αλλά είχα ακούσει κάποια τηλεφωνήματα. Μήπως ξέρετε το όνομά της? Όχι. Πόσο καιρό τον απειλούσαν? Ποιος να τον απειλούσε? Γιατί το λέτε αυτό? Πολλά λουκέτα βλέπω εδώ, καινούριο σύστημα συναγερμού. Φυλάδια από κάμερες ασφαλείας. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να τις εγκαταστήσει. Η αλήθεια είναι πως ήταν αγχωμένος τώρα τελευταία, αλλά πίστευα ότι ήταν από τη δουλειά. Ήθελε να κάνει μια επέκταση στη σχολή. Πόσο τελευταία? Ω, γαμώτο! Sorry, εγώ φταίω. Συγγνώμη. Πόσο τελευταία? 2 εβδομάδες περίπου. Ωραία, τώρα τη μύτη. Λεπτή, μακριά, τη θυμάστε, έχει κάποιο χαρακτηριστικό? Σαν αυτή εδώ. Αυτή? Ναι. Οκ. Τα μάτια?